Φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις. Πίστεψε. Και ο Θωμάς, βλέποντας μπροστά του ολοζώνταρο τον Χριστό, πέφτει στα γόνατα. Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, φωνάζει. Απαντώντας ο Χριστός στην ομολογία αυτή του Θωμά, είπε: «Μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες». Μακάρισε δηλαδή ο Χριστός εμάς, που βρισκόμαστε τόσο μακριά χρονικά και τοπικά από την ημέρα εκείνη. Μακάρισε ο Χριστός σήμερα εμάς, όσους βρισκόμαστε εδώ στον ναό Του, γιορτάζοντας ένα γεγονός από το οποίο μας χωρίζουν 21 αιώνες. Μακάρι είμαστε λοιπόν εμείς που δεν τον είδαμε, αλλά πιστεύουμε σε Αυτόν. Και μακάρι όσοι από εμάς πραγματικά πιστεύουν σε Αυτόν. Με αυτά τα λόγια ο Χριστός ενώνει τους πιστούς όλης της γης και όλων των εποχών με τους Αποστόλους. Οι μακάριοι αυτόπτες μάρτυρες μας παρέδωσαν με ακρίβεια ό,τι είδαν και άκουσαν. Η καθαρή αφήγηση των Αποστόλων μας κάνει θεατές των γεγονότων, των οποίων εκείνοι υπήρξαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Και να το αποτέλεσμα. Μετά από 20 αιώνες, 21 αιώνες, ο χριστιανισμός έχει αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Μέσα σε 20 χρόνια από την Ανάσταση του Χριστού είχε απλωθεί η διδασκαλία Του σε όλη εκείνη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και μέσα στα πρώτα 50 χρόνια οι χριστιανοί είχαν αυξηθεί τόσο πολύ που στον καιρό του αυτοκράτορα Τραϊανού βρέθηκε στην Ανατολή ένα στρατιωτικό σώμα του οποίου οι 11.000 άντρες ήσαν χριστιανοί. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε όταν το πληροφορήθηκε να εξοριστούν στην Αρμενία και μετά να θανατωθούν. Η ιστορία μας λέει ότι 10.000 σταυρώθηκαν σε ένα έρημο τόπο. Για φανταστείτε τον αριθμό. 10.000 νέοι άνδρες σταυρώθηκαν. Φανταστείτε την έκταση που θα πήρε, το χώρο που θα χρειάστηκε για να στήσουν και να σταυρώσουν 10.000 άνδρες. Οι υπόλοιποι λέει χίλιοι εκτελέστηκαν σε έναν ερημικό τόπο κοντά στο βουνό Αραράτ. Ο Ρωμίλος, ένας χριστιανός αξιωματούχος του παλατιού, που διαμαρτυρήθηκε για την απάνθρωπη αλλά και άκρητη αυτή εξολόθρευση ολόκληρου στρατεύματος, ξυλοκοπήθηκε άγρια και αποκεφαλίστηκε. Τον Τραϊανό μιμήθηκαν και άλλοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για να φτάσουν οι μάρτυρες του Χριστού στα πρώτα 100 χρόνια 11 εκατομμύρια. Είπε ο Χριστός τον Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και μη γίνει άπιστος αλλά πιστός. Στο Θωμά που στεκόταν άφωνος από την αμηχανία και από το φόβο μπροστά στο μεγαλείο της Ανάστασης του Χριστού. Φέρε το δάχτυλό σου εδώ, μην αμφιβάλλεις, ψάξε με και πίστεψε. Ψηλάφισέ με, του είπε. Ψηλαφίστε με εφαρμόζοντας τις εντολές μου. Ο Χριστός μας λέει και σήμερα, ψηλαφίστε με, ζώντας σύμφωνα με το θέλημά μου. Ψηλαφίστε με, ψάξτε με δηλαδή, και θα δείτε εμένα, τον αόρατο,
θα με δείτε με την πνευματική σας αίσθηση. Όποιος με ψάχνει με αυτόν τον τρόπο θα βεβαιωθεί για τη θεότητά μου. Αυτά λοιπόν είναι τα μυστήρια του Θεού, τα οποία είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη κατανόηση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, που ήρθε στον κόσμο, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου και ανέστη εκ νεκρών. Αδελφοί μου πολύτιμοι, ας φύγουμε σήμερα από τον ναό μας, έχοντας μέσα μας τις καρδιές μας τη θεμελιώδη αυτή η αλήθεια της ψυχής μας και της πίστης μας, ότι ο Χριστός όντως ανέστη. Ευλογία Κυρίου και έλεος. Ο καλός Θεός να κατευθύνει τα βήματά σας σε έργα αγάπης. Καλημέρα. Ευλογία Κυρίου και έλεος. Ευλογία Κυρίου και έλεος. Ευχαριστώ. Ευλογία Κυρίου και έλεος. Orthodox people from the Skordilis.